Συναγωνιστές, το Συνδικάτο Οικοδόμων καταδικάζει και καταγγέλει την κυβέρνηση που με πρόφαση τη φασιστομάζωξη που είχε προκηρυχθεί έβγαλε μια ακόμα πιο φασιστική ανακοίνωση ότι δήθεν απαγορεύει τις διαδηλώσεις. Μιας και ασχολούνται πολύ με το διάβασμα της ιστορίας τώρα τελευταία, τους λέμε τούτο. Να κάτσουν να διαβάσουν καλά την ιστορία του τόπου μας και όχι με το βιβλίο ανάποδα όπως κάνουν μέχρι τώρα, και να δουν ότι το εργατικό κίνημα και ο λαός αυτού του τόπου ξέρει και μπορεί όχι μόνο να τσακίσει τους φασίστες, αλλά και να τσακίζει και τέτοιου είδους αποφάσεις και να τις αφήνει στα χαρτιά. Συναγωνιστές, εδώ και 25 μέρες το κράτος του Ισραήλ με την υποστήριξη ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δικής μας κυβέρνησης σφάζουν το λαό της Παλαιστίνης. Παράλληλα έχουν εξαπολύσει πόλεμο προπαγάνδας. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή είναι η απάντηση στην επίθεση της Χαμάς και ότι πρέπει να συνταχθούμε μαζί τους, γιατί αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Λες και η ιστορία ξεκίνησε το Σάββατο 7 Οκτωβρίου. Λες και από το 1948 έως σήμερα η ιστορία ήταν μια λευκή κόλλα χαρτί, χωρίς την κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών, χωρίς επικισμούς, χωρίς καθημερινές φυλακίες Παλαιστινίων και δολοφονίες. Εμείς απαντάμε ότι κάνουν άδικο κόπο. Δεν μας πείθουν. Ας δουν τους χιλιάδες εργάτες σε όλο τον κόσμο που μπλοκάρουν εργοστάσια και λιμάνια, τα οποία εμπλέκονται στην ενίσχυση της πολεμικής μηχανής του Ισραήλ. Ας δουν τα εκατομμύρια των λαών όλου του κόσμου που διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης. Ακόμα ας δουν τον ίδιο τον εβραϊκό λαό που κινητοποιείται σε χώρες όπως την Αμερική, ζητώντας να σταματήσει το έγκλημα στην Παλαιστίνη, να μην δολοφονούνται παιδιά στο όνομά τους. Ζητάνε όλοι τους, κυβερνήσεις, αστεί και τα επιτελεία τους, να συνταχθούμε μαζί τους στο έγκλημα που κάνουν, να μην αντιδρούμε, να μην βγάζουμε τσιμουδιά. Όμως εμείς δυστυχώς για αυτούς δεν είμαστε σαν τα μούτρα τους. Δεν κινούμαστε βάσει συμφερόντων. Εμείς οι εργάτες, ο λαός, δεν θα κερδίσουμε τίποτα, ούτε από το εμπόριο όπλων, ούτε από τα γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζουν. Εμείς κινούμαστε με βάση αυτό το απλό αίσθημα που ποτέ δεν πρόκειται να αποκτήσουν οι κεφαλαιοκράτες. Το αίσθημα της αλληλεγγύης. Αυτό το αίσθημα που σήμερα μας κάνει να βλέπουμε στον τόπο της Παλαιστίνης το δικό μας τόπο. Που μας κάνει να βλέπουμε στα πρόσωπα των Παλαιστινίων τους πατεράδες μας, τις μανάδες μας, τα παιδιά μας, που μας κάνει να αισθανόμαστε το δικό τους δίκιο και δικό μας. Γι' αυτό δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστίνης μέχρι να σταματήσει το έγκλημα. Μέχρι η Παλαιστίνη να γίνει ελεύθερη.